Παναγιώτης Λάμσιας είναι μαζί μας και πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται τώρα ε, αν είναι Παναγιώτη ρεαλιστικό να προσδοκά το Πασόκ να ανακαταλάβει τον ιστορικό πολιτικό του χώρο, αυτόν δηλαδή που του στέρισε την τελευταία δεκαετία ο ΣΥΡΙΖΑ, ή αν αυτές οι προσδοκίες που διατυπώνονται έχουν και χαρακτηριστικά υπερβολής ή μικρομεγαλισμού κατά κάποιους. Στην πολιτική υπερβολές και στον έρωτα επιτρέπονται, όμως δεν έτυχε Πέτυχε για το Πασόκ. Το Πασόκ βρήκε το ασθενστέρι στην άνοδο. Μπορεί να μην είναι μεγάλο το ποσοστό, αλλά πρέπει να πούμε το εξή. Πράγματι, το 41% θρίαμο του κυριακού Μητσουτάκη εν πωλή οφείλεται και στο ότι το Πασόκ ήταν στην άνοδο. Γιατί, αν δει στην Κρήτη και σε άλλου νομού, σε 15 τον αριθμό στην Ελλάδα, το Πασόκ μπορεί να μείνει πρώτο. Να μην έκοψε είναι... το ΣΥΡΙΖΑ. Έκοψε το ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία mm. πρώτη. Γι' αυτό έγινε το μπλε του χάρτη. Λοιπόν, το καραβάνι από την άλλη μεριά είναι με στη σκόνη ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν είναι τυχαίο. Συμβαίνει κάτι στην κοινωνία, κυρίως στις επαρχιακές πόλεις και χωριά. Υπάρχει μεγάλη άνοδος του ΠΑΣΟΚ σε πολλές περιφερειακές ενότητες και θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή το κλίμα είναι υπέρ τους. Τι λένε λοιπόν και τι αντιλαμβάνομαι ότι είναι η προτεραιότητα που χαράσουν. Ότι ακριβώς επειδή η συγκυρία ευνοεί το ΠΑΣΟΚ, όταν ο βράχος ξεκολλήσει από το βουνό θα σταματήσει στον κάμπο ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει. Δεν ξέρουμε πού, αλλά πάντως στα χαμηλά θα σταματήσει. Λένε λοιπόν ότι για το Πασόκ τώρα είναι ευκαιρία. Όχι απλώ γιατί αποδοκιμάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί πήραν και αυτοί μια ανάσα και ελπίζουν να ανακάμψουν γιατί εκείνο το κόμμα που κάποτε θεώρησε ότι θα είναι πρωταγωνιστής, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, το κόμμα των αποστράτων και τα ρετάλια που μάζεψε, χωρί να κάνει ποτέ πραγματική διεύνηση, είναι παρελθόν. Το Πασόκο, όπω είπε η Δέσποινα πριν, πράγματι έχει 22 νέα στελέχη που είναι και πρέπει να πω ότι προσέχοντά του στην προεκλογική περίοδο, είναι πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα και έχουν ένα διαφορετικό ναι. λόγο σημερινό. Το ότι όπως το... η κοινωνία επέλεξε το Μητσοτάκη γιατί είναι ικανός mm -hmm. για να κάνει τη δουλειά και να γίνει κυβέρνηση, έτσι θεωρούν ότι θα επιλέξει και αυτού. Για να κάνουν τη δική του δουλειά που είναι για την Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να, να απαντάει ε, την ίδια στιγμή στην επίθεση που θα δέχεται από τον ε, ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ θα το κάνει Οι αυτό. Δηλαδή αυτό πώ θα, θα απαντήσει, δηλαδή, θα, θα απλώ θα αποκρούει ή θα αντεπιτίθεται, για παράδειγμα, ποια θα είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δύο. που ήδη κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι ο λόγο για τον οποίο. Ε, Εκτοξεύθηκαν τα ποσοστά του και ήταν ο, ο διμέτωπο που ακολούθησε ως στρατηγική. Το έχουν ξεπεράσει αυτό. Τα διλήμματα αυτά δεν υπάρχουν πια και θεωρούν ότι δεν υπάρχουν και στην κοινωνία. Ο κύριο Τσίπρα, χθε με τι δηλώσει του, επέλεξε τον Πασόκο ω αντίπαλο. Αυτό του βολεύει γιατί ακριβώ διεκδικούν τον ίδιο χώρο, γεωγραφικά, πολιτικά εννοώ. Και ω εκ τούτου του δίνει αυτό την ευκαιρία. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ποτέ την αυτοκριτική του για το τι ακριβώ συνέβη και επειδή ήταν πραγματικά, όπω έχουμε ξαναπεί, ένα τέκνο τη οργής. γυρίζει πίσω, έχει την ανάποδη κατεύθυνση από εκείνη που χάραξε το 12 μέχρι το 15, από το 2015 και μετά έχει αρχίσει η αντίστροφη Το Παζόκ λοιπόν ότι είναι τώρα η ευκαιρία του να ανακτήσει το χαμένο έδαφο και να Επανέλθει σε τροχιά πρωταγωνιστή. Λοιπόν, θα δούμε ότι έδαφο υπάρχει, θα το δούμε σε λίγο. Θα είναι μαζί μα ο Γιώργο Αράπογλου με πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά από την ψήφο μα, από, από τα Exit poll μαζί με τον Παύλο Τσίμα. Θα το αναλύσουμε γιατί πράγματι εκεί κινείται ο χυλό στην περιοχή του κέντρου και τη κεντροαριστερά και δεν αποκλείεται να δώσει και α, μια γεύση έκπληξη στο τέλο. Λοιπόν, αν δεχτούμε τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων και των έγκριτων πόλ, θα δει ακριβώ ότι σε πάρα πολλά θέματα το Πασόκ πορτεύει. Πορτεύει. Πορτεύει για το χώρο τη αντιπολίτευση ενώ πάντα αυτό να έχουμε. Γιατί είναι η μάχη τη αντιπολίτευση εκτό από το ότι θα έχουμε κυβέρνηση και να πω και ακόμα. Μην είμαστε σίγουροι ότι τα νούμερα είναι δεδομένα. Είναι συγκινούντα δοχεία αυτή τη στιγμή σε όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν ξέρουμε που θα κάτσει η μπύλια, δεν ξέρω αν το 41 τη Δημοκρατία θα μείνει 41, δεν ξέρω αν το 20 θα μείνει 20. Πάντω, όταν είσαι σε φάση κίνηση, έχει ελπίδε. Το Πασόκ λοιπόν πέτυχε τη φάση που το Ευχαριστώ. ευνοεί και θα εκμεταλλευτεί κάθε δυνατότητα γι' αυτό. Να δούμε τι θα πετύχει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.